Έχουμε αλλαγή της νομοθεσίας για την ίσπραξη των οφειλών των δημοτών προς τους δήμους. Παραδείγματος χάρη για τις κλήσεις είχαμε παραγραφή 20 ετίας. Τώρα η παραγραφή γίνεται στα 5 χρόνια. Βεβαίως όμως πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το Μάρτιο του 2025 να εισπραχθούν και οφειλές 20 ετίας. Το επίγον αυτή τη στιγμή είναι εισπράξη των οφειλών του 2018 και έχει η ταμιακή μας υπηρεσία σύμφωνα με τις εντολές του Δημοσίου που είναι πολύ αυστηρές. Κινδυνεύει κάποιος που δεν θα χρεώσει ένα ποσό σε ένα δημότη να το δει μια μέρα χρεωμένο στο λογαριασμό του. Επομένως, η ταμιακή μας υπηρεσία, όπως και όλων των Δήμων, υποθέτω, έχει ξεκινήσει να βεβαιώνει πρόστιμα και μάλλον τις οφειλές από πρόστιμα στάθμευσης του έτους 2018. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των δημοτών που οφείλουν, 4.800 περίπου, και εντυπωσιακό το νούμερο 1.220.000. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο περίπου ο μέσος δημότης από αυτούς που χρωστούν χρωστά 600 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάποιοι που είναι πάνω από αυτό το ποσό συστηματικά πάρκαραν λάθος τα αυτοκίνητά τους. Η υπηρεσία λοιπόν είναι υποχρεωμένη να δεσμεύσει το λογαριασμό τραπεζών από ποσά οφειλής από 50 ευρώ και πάνω και επίσης δεσμεύεται το αφημί σε περιπτώσεις οφειλής από 400 ευρώ και πάνω. Υπάρχει ένα φωτεινό σημείο στην όλη δύσκολη κατάσταση ότι επιτρέπονται ρύθμιση σε 24 δόσεις. Και μόλις γίνει η ρύθμιση, αποδεσμεύεται το αφημί και ο τραπεζικός λογαριασμός αποδεσμεύεται όταν ολοκληρωθεί η εξόφληση. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλό τους αγαπητούς μας συμπολίτες να ενδιαφερθούν για την πληρωμή παλαιών κλήσεων, όχι μόνο το 18, γιατί του χρόνου θα επιβεβαιωθεί το 19, το 20, το 21. Και καλό είναι να μην αφήνει κανείς αυτά πίσω, διότι μπαίνουν και πρόσθετα τα οποία επιβαρύνουν το λογαριασμό. Πρέπει επίσης να πω ότι έχει γίνει λάθος ειδοποίηση σε λάθος διεύθυνση. Τότε με αίτηση του Δημότη, αν αυτό αποδειχθεί, το Δημοτικό Συμβούλιο απαλλάσσει από τα πρόσθετα. Όχι βέβαια από τις κλήσεις, αλλά από τα πρόσθετα. Και επίσης θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία εντελώς υπηρεσιακή. Είναι κάτι στο οποίο η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης. Έτσι είναι και το σωστό. Είναι μια υπόθεση που προχωρεί βάση του νόμου και όπου δεν υπάρχει η ευελιξία να πεις ότι αυτό το εφαρμόζω, δεν το εφαρμόζω, είναι υποχρεωτικό, όπως σας είπα αρχικά.